Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και καλή αρχή. Ευχαριστούμε πολύ και καλή συνεργασία να έχουμε για να μπορούμε να ενημερώνουμε για όσα κάνουμε τους συνδημότες μας και τον κόσμο της Καλαμαριάς και της Θεσσαλονίκης. Από πού θα ξεκινήσετε εκεί στην Καλαμαριά? Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας? Ήδη νομίζω οι Καλαμαριώτες έχουν δει ότι έχουμε δώσει βάση στην καθαριότητα. Είναι ένας τομέας ο οποίος αγγίζει τους πάντες και νομίζω ότι τα πρώτα σημάδια είναι αρκετά βελτιωμένα. Αυτό θα ενταθεί. Έχουμε ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες ούτως ώστε να εντάξουμε το ΣΜΑ του Αγίου Παύλου στο σχέδιο του Δήμου Καλαμαριάς για να διευκολυνθούν και οι υπηρεσίες, γιατί όπως ξέρετε προσλήψεις δεν μπορούμε να κάνουμε, οπότε με το υπάρχον δυναμικό πρέπει να ανασυνταχθούμε, να αναπρογραμματιστούμε και να επανασχεδιάσουμε, θα έλεγα, την καθαριότητα ούτως ώστε να έχει καλύτερο αποτέλεσμα ο Καλαμαριώτης σαν αποτέλεσμα πλέον. Γενικά ο Δήμος σας, πώς παραλάβατε το Δήμο, κύριε Δαρδαμανέλη? Ποια ήταν η κατάσταση? Ήταν ένας βρώμικος Δήμος, ένας καθαρός, ένας μέτριος Δήμος? Κοιτάξτε, η Καλαμαριά όλοι το ξέρουμε στη Θεσσαλονίκη ότι είναι μια καλή γωνιά της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι ούτε ένας Δήμος, ούτε μια περιοχή η οποία ήταν υποβαθμισμένη. Είναι μια καλή περιοχή. Ήταν και θα παραμείνει νομίζω. Τώρα από εκεί και πέρα, το ότι υπήρχαν οργανωτικά θέματα, υπήρχαν θέματα διαχείρισης και θέματα πολιτικής, θα έλεγα, που κρατούσαν λίγο σε χαμηλές πτήσεις την πόλη της Καλαμαριάς, είναι ένα θέμα. Εμείς μάλιστα, αυτό που κοιτάμε είναι να συστρατευτούμε, να σηκώσουμε τα μανίκια, να κάνουμε δουλειά και με αυτή τη δουλειά μας να απογειώσουμε, θα έλεγα, τη Θεσσαλονίκη, την Καλαμαριά, να την επανεκκινήσουμε, όπως θα έλεγα. Και όπως χρειάζεται και κάποιοι χώροι, και χρειάζεται να αξιοποίηση όμως. Εδώ έτσι, πάντως, Δήμαρχε, επειδή μας ακούνε οι ακροατές, η κυρία Σούλα λέει ότι έχει ένα σπασμένο κάδο, εφόσον μιλήσατε για την καθαριότητα, στην περιοχή Παπάγου. Στην οδό Παπάγου. Να το. Ωραία, αυτά. Είναι τα αιτήματα τα οποία κάνουν στον αέρα. Ναι. Δείτε το λιγάκι. Μας λέει για έναν μπλε και έναν πράσινο. Κατεστραμμένος ο πράσινος, μας γράφει. Ναι, αυτά να ξέρετε είναι θέματα τα οποία μέρα με τη μέρα διορθώνονται. Και νομίζω ότι αίτημα παραλαμβάνει η υπηρεσία πλέον έχει φτάσει σε ένα σημείο να ανταπεξέλθεται την επόμενη μέρα ή τις επόμενες μέρες. Δεν είναι προβλήματα τα οποία είναι γενικά. Μάλιστα. Και καλό θα είναι, νομίζω, να αποκτήσουμε και την συνείδηση του, θα έλεγα, του ευαισθητοποιημένου πολίτη, να ξέρουμε ότι η διαδικασία είναι να πάρουμε κατευθείαν στην υπηρεσία να γίνει το αίτημά μας πράξη και όχι να ψάχνουμε κάποιον αιρετό. Εμένα ευτύχημά μου θα είναι να είμαι ένας μη χρήσιμος δήμαρχος. Μάλιστα, νομίζω και στο site του Δήμου της Καλαμαριάς. Ένας αγγελιοφόρος μηνυμάτων. Απλά έχουμε στήσει τις υπηρεσίες με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ο κάθε συνδημότης μας, είτε με ξέρει είτε δεν με ξέρει, να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Δήμαρχε, τώρα, και βέβαια εσείς θέλετε και τους πολίτες να γίνουν κοινωνοί στο έργο σας και συμμέτοχοι στο έργο σας. Όλα αυτά τα οποία φαντάζομαι ότι έχετε σχεδιάσει μαζί με τους συνεργάτες σας θα αρχίσουν να υλοποιούνται σιγά σιγά και θα κριθείτε γι' αυτό. Ξεκινήσατε θετικά πριν από λίγες ημέρες. Υπήρχε εκεί στην περιοχή της Κηφισιάς, στο πάρκο της Κηφισιάς, ένας κατεστραμμένος χώρος. Ωστόσο, με την συνδρομή ιδιωτών εθελοντών και τη συνεργασία του Δήμου, κάνατε ένα lifting στο σημείο. Ναι, είναι αυτές οι μικρές παρεμβάσεις που θα έλεγα ότι έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Κάτι αντίστοιχο είχαμε κάνει και νωρίτερα στην αρχή της σχολικής χρονιάς, με ένα δημοτικό, το τρίτο δημοτικό, το οποίο απλά έβαψε τα κάγκελά του, μαζεύτηκαν οι γονείς. Βοηθήσαμε και εμείς όσο μπορούσαμε στα χρώματα και βάφοντας απλά τα κάγκελα στο δημοτικό άλλαξε όψη. Περνάς από τη γειτονιά απ' έξω, πόσο μάλλον για τα παιδιά που ζουν εκεί μέσα, και έχει μια πολύ διαφορετική αίσθηση ο περαστικός. Ναι. Άρα χρειάζεται ιδιωτική πρωτοβουλία. Σίγουρα χρειάζεται να είμαστε ευαισθητοποιημένοι όλοι σαν πολίτες, σαν δημότες, και ο καθένας να βάζει το λιθαράκι του, γιατί ξέρετε δεν είναι ούτε πρακτικό ούτε δυνατό ο Δήμος να είναι όταν χιονίζει σε κάθε γωνία, όταν βρέχει. Ναι, τώρα άλλος ακροατής μας γράφει για τις λακκούβες στους δρόμους σε κεντρικά σημεία, εκεί στη Σοφούλη λέει, που ξεκινάνε τα όρια με τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Φαντάζομαι αυτά και για τους φίλους που μας ακούνε, Δήμαρχε, θα μπορούν να ενημερώνουν. Κοιτάξτε, η Σοφούλη υπηρεσίες είναι ένας ιδιαίτερος δρόμος, ο οποίος από την Ρωσίδη, καθηγητή Ρωσίδη,
μέχρι και την Αργών αυτών, επί της ουσίας ανήκει σε δύο δήμους. Από την κάτω μεριά το παραλιακό κομμάτι είναι στο Δήμο Θεσσαλονίκης, από την πάνω μεριά είναι Δήμος Καλαμαριάς. Παντού και πάντα σε τέτοια μέρη υπάρχουν δυσλειτουργίες λόγω της κακής συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών. Ναι. Εμείς αυτό που κάναμε είναι ότι εντάξαμε και τη Σοφούλη και την Τάκη Οικονομίδη σε ένα πρόγραμμα το οποίο είχε δρομολογηθεί, σε ένα πρόγραμμα οδοποιίας, και νομίζω ότι μέχρι το Φεβρουάριο-Μάρτιο θα έχουν ασφαλτοστρωθεί εκ νέου, θα έχει επισκευαστεί όλο το οδόστρωμα σε όλο το μήκος και πλάτος αυτών των οδών. Και για το στρατόπεδο Κόδρα θέλω λιγάκι ένα σχόλιο. Το οποίο στην Αρετσού, στο κέντρο της Καλαμαριάς, και αυτό θα επαναληφθεί του χρόνου και στις υπόλοιπες γειτονιές που είναι, το έχουν και πιο πολύ ανάγκη, αν θέλετε. Στην Κρίνη, στο Φίνικα, στην Κηφισιά και στο Βότσι. Για το στρατόπεδο Κόδρα, τι σχέδια έχετε? Επιμένω γιατί είναι ένας χώρος πάρα πολύ όμορφος, ο οποίος προφανώς δεν ξέρω, είναι στην αρμοδιότητά σας καταρχήν. Κοιτάξτε, το στρατόπεδο Κόδρα είναι ένα μεγαλεπίβολο έργο, το οποίο για να φτάσει να υλοποιηθεί θέλει τη συνδρομή πολλών υπηρεσιών, πολλών υπουργείων, πολλών φορέων. Εγώ αυτό που θα έλεγα και το έλεγα και προεκλογικά είναι ότι καλό είναι να πατάμε στα πόδια μας και να ξέρουμε τι περί τίνος πρόκειται. Μην καθόμαστε και λέμε στον κόσμο πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να γίνουν. Γι' αυτό σας ρωτήσαμε αν είναι στην αρμοδιότητα. Αρκετών ετών δουλειά. Είναι ένα, ο καθένας μπορεί να έχει ιδέες, έχουν ακουστεί ιδέες από το να κάνουμε ένα ενηδρίο, να κάνουμε ένα μουσείο προσφυγικού ελληνισμού, να κάνουμε διάφορα πράγματα. Αλλά αυτά για να φτάσουμε να τα κάνουμε θα πρέπει να έχουμε λύσει το ιδιοκτησιακό πρόβλημα, για το Δήμαρχε, οποίο δεν απαιτούνται αρκετές δεκάδες εκατομμύρια. Δεν λύθηκε. Όχι, το στρατόπεδο Κόδρα είναι 340 στρέμματα και αποδόθηκαν 204. Μάλιστα. Άρα για να μπορεί να μπει μέσα ο Δήμος, για να μπει ο Δήμος μέσα να ξεκινήσουν οι εργασίες, πρέπει να αποδοθεί στο σύνολό του. Θα πρέπει, ναι, για να κάνουμε ένα σχεδιασμό επί του συνόλου και τα να μην σκυλιά έχουν απομακρυνθεί όπως μας έχουν συνηθίσει από το αυτή τη στιγμή. Από το στρατόπεδο τα σκυλιά τα οποία προκαλούσαν τον φόβο. Όχι, και τον πανικό εκεί. Υπάρχουν ακόμη κάποια γύρω στα 20 σκυλιά τα οποία δεν είναι ελεύθερα, είναι περιορισμένα μέσα στο στρατόπεδο Κόδρα. Τα οποία όμως θα πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό. Εξακολουθούν να επιτίθενται στους περαστικούς? Όχι, αυτή τη στιγμή είναι νομίζω σε φυλασσόμενο χώρο, δεν έχουμε τέτοια. Υπάρχουν και αθήγανοι μέσα στο στρατόπεδο Κόδρα, μας λένε ότι υπάρχουν κάποιοι οποίοι παραμένουν. Υπάρχουν κάποιοι Ρωμά, από όσο ξέρω, και κάποιοι κάτοικοι γειτονικών χωρών, νομίζω από τη Βουλγαρία είναι, οι οποίοι κάνουν διαχείριση ανακυκλώσιμου υλικού, είναι εκεί μέσα. Έχει γίνει μηνυτήρια αναφορά από τον προηγούμενο δήμαρχο τον Ιούλιο προς τον εισαγγελέα, έχει κατατεθεί 31 Ιουλίου αν δεν κάνω λάθος, και περιμένουμε να ενεργήσει και η δικαστική εξουσία να μας δώσει τη δυνατότητα μαζί με την αστυνομία να επέμβουμε και να απομακρυνθούν οι όποιες παράνομες δραστηριότητες, είτε αυτές είναι καταληψίες οι οποίοι μένουν, είτε είναι καταληψίες οι οποίοι διακινούν ανακυκλώσιμο υλικό παράνομα, είτε είναι. Χρειάζεται διαδικασία δηλαδή. Δεν μπορείτε να επέμβετε άμεσα εσείς. Θα πρέπει να γίνει κάτι. Εμείς είμαστε ένας Δήμος, για να ξέρετε, ο οποίος δεν έχει καν δημοτική αστυνομία. Για να επέμβουμε. Αλλά θα μας πείτε και την είδηση τώρα. Όχι να επέμβετε ως Δήμος. Όχι να επέμβετε ως Δήμος. Ενώ να πάτε και να ενοχλήσετε ξανά τον εισαγγελέα και τις αρμόδιες αρχές για να απομακρυνθούν. Ξέρετε, η κάθε εξουσία είναι αυτόνομη και λειτουργεί με τους δικούς της ρυθμούς. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν να κάνουμε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, όπως σας είπα, 31 Ιουλίου, και ήδη έχω πει στους συνεργάτες μου να ανακοινήσουν το θέμα και να ενδιαφερθούν για το να κοιτάξουν ποια είναι η εξέλιξη σε αυτόν τον τομέα. Βέβαια, εδώ εγώ θα πω και κάτι. Ότι είναι και η νομοθεσία τέτοια που δεν αφήνει περιθώρια για πολλές ενέργειες. Γιατί, και να έρθει μία κλούβα των ΜΑΤ να απομακρύνει αυτούς οι οποίοι όμως είναι νόμιμοι κάτοικοι Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τους βγάλει από εκεί, εγώ είμαι πεπισμένος ότι 5-6 μέρες μετά πάλι θα είναι εκεί μέσα. Γιατί δεν μπορούμε να κρατάμε μία κλούβα ΜΑΤ σε ένα στρατόπεδο ακατοίκητο και να περιμένει πότε θα μπουν 10, 20, 30 Ρωμά
για να ανάψουν φωτιά και να μείνουν το βράδυ μέσα σε ένα σπίτι. Ναι, και εκεί μέσα στο Κόδρα έχετε και ένα πολύ ωραίο έτσι, αρχαιολογικό χώρο, ένα σημείο με τέτοιο ενδιαφέρον. Το μεγαλύτερο μέρος του στρατοπέδου Κόδρα είναι χαρακτηρισμένο και ως αρχαιολογικός χώρος και έχουμε 18 διατηρητέα μνημεία, ναι, τα οποία τώρα δυστυχώς υποβαθμίζονται με την χρήση τους από αυτούς τους συμπολίτες μας. Δυστυχώς μπαίνουν μέσα, ανάβουν φωτιές. Πριν κάποια χρόνια είχαμε και μία φωτιά σε μία στέγη η οποία έπεσε σε δεύτερο χρόνο από ένα από αυτά τα κτίρια. Δυστυχώς υποβαθμίζουμε την κληρονομιά που έχουμε λόγω του ότι είναι δεμένα τα χέρια μας. Κύριε Δαρδαμανέλη, επειδή και ο δικός σας ο χρόνος είναι πολύτιμος, θέλω λίγο δύο ερωτήσεις για να κλείσουμε. Ένα, έχω πληροφορίες ότι σκοπεύετε να βάλετε μπρος για να επανασυστήσετε τη δημοτική αστυνομία στην περιοχή. Πότε θα γίνει αυτό? Αυτό είναι στα πρώτα μελήματά μας, ωστόσο να ξέρετε ότι για να κάνουμε οποιαδήποτε ανασύσταση, αναδιοργάνωση του οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας, θα πρέπει να έχει να περάσουν 1-2 μήνες ακόμη, γιατί πρέπει να περάσει μία διετία. Και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να ανοίξουν και στις αρχές του 20 οι προσλήψεις για να μπορούμε είτε μέσω κινητικότητας είτε μέσω κάποιων προσλήψεων να καταφέρουμε να φτάσουμε στους 16 δημοτικούς αστυνομικούς, που είναι ο ελάχιστος αριθμός για να πούμε ότι μπορέσαμε να ανασυστήσουμε την αστυνομία και να είναι λειτουργική και όχι μόνο στις σφραγίδες και στα χαρτιά. Αλλά με το που θα μας δοθεί αυτό το δικαίωμα από την κεντρική πολιτική σκηνή, είναι από τα πρώτα πράγματα τα οποία θα μεριμνήσουμε για να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Δαρδαμανέλη. Καλή συνέχεια στο Εγώ έργο σας. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα.